Γυναίκα, δώσ' μου τα χαρτιά να τελειώνω με το κλιματολόγιο. Τι λες, μωρέ, εσύ δεν μπορείς να τελειώσεις με τίποτα. Βρε, καλά σε λέω εγώ ανίκανο. Τράβα στην Κτημαλότζικ, βρε, που έχει εμπειρία χιλιάδων δηλώσεων ιδιοκτησίας, έχει δικηγόρους, τοπογράφους και εξειδικευμένα στελέχη που τα κάνουν όλα αυτοί. Ή καλύτερα, πάρ' τους τηλέφωνο να έρθουν στο χωριό μας για να μην καίμε και βενζίνη. Θα μας δώσουν και γραπτή εγγύηση για το αποτέλεσμα. Κτημαλότζικ στην Έδεσα, αναλήψεως 2. Τηλέφωνο 23810-51235. Κτημαλότζικ στην Αριδαία, Κύπρου 42. Τηλέφωνο 23840-21222. Για να μεταφέρω τις ανησυχίες μου, τους προβληματισμούς μου για αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα. Τι συμβαίνει κάθε μέρα? Στους δρόμους. Γιατί ξέρει κανένας τι συμβαίνει κάθε μέρα? Όχι. Βέβαια. Ξέρουν οι πολίτες, συμβαίνει, ξέρουν οι νομαρχαίοι, ξέρουν οι δήμαρχοι, ξέρουν οι βουλευτές, ξέρουν οι υπουργοί, ξέρει ο πρωθυπουργός, ξέρουν οι αστυνομικοί, ξέρουν οι άνθρωποι της οχίας, αυτοί κάτι θα ξέρανε. Αλλά το έχουν μπει σε διαδικασία καθημερινής ανάγκης. Λοιπόν, ήρθα να μεταφέρω τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μου που λέει ότι δεν μπορεί να σκοτώνονται στους δρόμους νέοι άνθρωποι. Να πω απλώς για να γίνει κατανοητό μια γρήγορη των τελευταίων 50 ετών, ένα γρήγορο των 50 ετών απολογισμό. 150.000 νεκροί, 350.000 ανάπηροι, 2 εκατομμύρια τραυματίες και 600 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν σπαταληθεί, πεταχθεί ματωμένα ευρώ στον δρόμο. Ίσως να δημιουργήσει κάποια ευαισθητοποίηση το τελευταίο. Γιατί ούτε οι νεκροί νοιάζουν τους Έλληνες, ούτε οι ανάπηροι, ούτε οι τραυματίες. 600 δις όμως είναι το 300% του ΑΕΠ. Αν δεν σκοτωνόμαστε, δεν θα είμαστε μπατήριδες. Θα είμαστε και πιο αξιοπρεπείς και λιγότερο επέτες και περισσότερο παραγωγικοί και λιγότερο φωνιάδες και λιγότερο απολύθιστοι στον δρόμο. Δεν υπάρχει λαός στον πλανήτη που εξοντώνεται σε τέτοιο ρυθμό. Είναι πόλεμος εμφύλιος. Και τα νούμερα που σου είπα γίνονται πιο απόγνωση σημαντικά. Γιατί? Γιατί σε ποσοστό 9 στους 10 είναι κάτω από 30 ετών. Που σημαίνει ότι εκτός από την παραγωγικότητα είναι και η αναπαραγωγικότητα. Που σημαίνει ότι όταν σκοτώνεται ένας 30, 25, 20, 15, 17, 18χρονος, σκοτώνεται πριν γεννήσει. Πριν γεννήσει. Αυτό λέγεται γενοκτονία. Αυτό είναι η μείωση πληθυσμού. Αυτό λέγεται υπογεννητικότητα φρίκης. Λοιπόν, ας το αναλογιστούν λοιπόν οι συμπολίτες μου ότι κάθε μέρα τσακίζονται και διαλύουν τα σπίτια τους. Εγώ θέλω να τους πω βασικά ένα πράγμα, ότι χρειάζεται υψηλότερο επίπεδο αυτοεκτίμησης. Δηλαδή ο κάθε ανόητος που φεύγει από το σπίτι με το μυαλό στο κάγκελο και σκέφτεται αυτά που γουστάρει ή αυτά που φοβάται. Άρα όταν σκέφτεσαι δεν βλέπεις με το μυαλό σου αυτό που κοιτάνε τα μάτια σου, άρα είσαι αφηρημένος. Έτσι, μεγάλη πιθανότητα υπάρχει κάποιο σπίτι να κλείσεις ή εσύ να μην πας στο σπίτι. Είτε είναι κινητό, είτε είναι χίλια πράγματα. Έχεις καταναλώσει και ποτό? Αυτό εντάξει, τότε φτάνουμε σε εμετικό επίπεδο. Εμετικό, αυτό είναι το εμετικό. Εγώ λέω για το άλλο, το μυαλό στα κάγκελα για τα οικονομικά του προβλήματα. Λέω όμως, το πρωί που φεύγει από το σπίτι, θα πρέπει να αναλογιστεί και να πάρει την ευθύνη να επιστρέψει τον εαυτό του στο σπίτι όπου ο εαυτός του είναι, ο μπαμπάς των παιδιών του, που θα τα αφήσει ορφανά. Αυτό λέγεται χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή ο κάθε ένας που βγαίνει στον δρόμο δεν σκέφτεται πόσο σημαντικός, μοναδικός, ανεκτίμητος και αντικατάστατος είναι για τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τον μπαμπά του, τη μαμά του και τους φίλους του. Λοιπόν, αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, γκρινιάζουν. Δεν μπορεί να καταλάβει για τον εαυτό του. Μα αυτό λέω, αν δεν καταλαβαίνει για τον εαυτό του, εγώ δεν λέω για κανέναν άλλον. Εγώ λέω ότι πόσο σημαντικός είσαι για τον εαυτό σου, ο εαυτό σου, για τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, τον μπαμπά σου, τη μαμά σου, την οικογένειά σου και τους φίλους σου. Αν δεν καταλαβαίνει πόσο σημαντικός είσαι, τότε δεν νομίζω ότι είναι ατυχία αυτό μας συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό ήρθα να πω, αυτούς τους προβληματισμούς, και να πας και πιστούν οι συμπολίτες μου να μειώσουν την επιθετικότητά τους και τη μαγιά τους και να μένουν ζωντανοί και να μην κλείνουν τα σπίτια τους και πέφτουν σε απόγνωση. Αυτό. Έχετε ασχοληθεί γενικότερα με κάποιες στατιστικές? Σε τι ποσοστό μπορεί να φταίει η τοπική αυτοδιοίκηση, διότι υπάρχουν και κακοτεχνίες στους δρόμους οι οποίοι προξενούν και αυτοί κάποια ατυχήματα? Και στις κακοτεχνίες του δρόμου δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι κάτι που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα έπρεπε να νιώθει την ανάγκη να συντηρεί τους δρόμους για λόγους επιβίωσης των παιδιών των πολιτών και των πολιτών και των εαυτών τους, διότι ο ίδιος ο δήμαρχος και ο δήμαρχος και οι άνθρωποι του ΔΣ πιανού είναι, έχουν οικογένειες και κυκλοφορούν σε έναν δρόμο κακό, με λακκούβες, με τρύπες, με σήμανση με κρυμμένα πίσω από τα δέντρα που δεν φαίνονται ασόπ και όλα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο πολίτης μπορεί να θυμίζει με μεγάλη συχνότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση που ο ίδιος έχει εκλέξει
επιλέξει με τα δικά του κριτήρια όμως, άλλα γουστάρι. Και γι' αυτό του επέλεξε, τέλος πάντων. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτε. Το πρόβλημα το έχει η βάση. Ο πολίτης. Ο πολίτης που ψηφίζει, ο πολίτης που επιλέγει, είτε λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, είτε λέγεται κοινοβούλιο, όπου ψηφίζει με ιστεροβουλία, ιδιοτέλεια, πονηράδα για το πόλεμά του, την τακτοποίησή του, την εξυπηρέτησή του και όχι για τα παιδιά του, δηλαδή όχι για την πατρίδα του. Ερχόμενο στον ομό, μπήκατε στον ομό Πέλας από την παλιά Πέλα, εκεί τα αρχαία. Κάπου σε εκείνο το σημείο μπήκατε στο οδικό δίκτυο. Επισημάνατε κάποια ατέλειες? Δεν νομίζω ότι πρόλαβα, αλλά γενικότερα είναι παλιό δίκτυο το οποίο ούτως έλεος δημιουργεί, αυξάνει τις πιθανότητες εμπλοκής. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει, όσο δεν φτιάχνετε το δίκτυο, να μην τραβάνε γρήγορα τους έξω οι πολίτες που το χρησιμοποιούν. Έχουν μυαλό, άρα ικανότητα προσαρμογής. Άρα δεν καταλαβαίνω πώς δεν προσαρμόζεις. Αυτό που δεν έχεις διαχωριστικό στιθέο και πας για με τοπική, γιατί προσπερνάς? Δηλαδή θέλω να πω ότι το στιθέο απλώς μπαίνει όπως βάζουν, ας πούμε, παράδειγμα, μέσα στη γειτονιά που παίζουν τα παιδιά. Γιατί πρέπει να βάλεις αμάρια? Γιατί σε γάιδαρος? Πρέπει να σε επιβραδύνουν, γιατί το δικό σου το παιδί παίζει. Εγώ λέω λοιπόν ότι η παιδεία του πολίτη. Η παιδεία του πολίτη. Όποιος πολίτης μπορεί να είναι σε κάθε θέση στη χώρα του, από πρωθυπουργός έως τσοπάνης, από δήμαρχος έως αστυνομικός. Ο καθένας πρέπει από τη δική μας την πλευρά, ο καθένας μας πρέπει να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Καλύτερος άνθρωπος. Αυτό λείπει από την χώρα. Δεν έχουμε καλούς Έλληνες. Καλούς ανθρώπους. Έχουμε κακούς ανθρώπους. Ο Ιανβέρης θα σταματήσει να μιλάει, να φωνάζει για την σωστή οδήγηση στη χώρα του? Δεν είναι οδήγηση. Είναι συνείδηση. Είναι συνείδηση. Δεν μιλάω για την οδήγηση. Απλώς στον δρόμο αποκωδικοποιείται και οπτικοποιείται ότι ο πολιτισμός είναι ένας λαός. Λοιπόν, όσο μπορώ και δεν έχω πρόβλημα υγείας ή οποιοδήποτε άλλο, σαφώς θα το λέω. Γιατί μέσα σε αυτό το χώρο της κοινωνίας ζω εγώ, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Άρα και εγώ θέλω, ας πούμε, όλοι οι άνθρωποι που αγαπάω. Άρα λοιπόν ζούμε κάθε μέρα το κίνδυνο. Καλά είναι λοιπόν και εμείς, δίνοντας το παράδειγμα. Όχι μόνο διδάσκοντας, αλλά και συμπεριφερόμενοι. Δηλαδή τώρα που ερχόμουν κάθε επανάληψη, έχω προσπεραστεί από ανθρώπους με τόσο μεγάλη ταχύτητα που λέω: ποιοι ήταν αυτοί οι παγκόσμιοι πρωταθλητές? Είναι εδώ. Είναι μαζεμένοι όλοι στην Έδεσα, οι πιο γρήγοροι οδηγοί. Είναι δυνατόν? Και με περνάνε στα σταματημένο, ναι, σε έναν δρόμο όμως που υπάρχει κόσμος. Τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω: ο νους μας, το νου μας στην οικογένειά μας. Είχατε έρθει πριν από αρκετά χρόνια στην Έδεσα. Άλλη φορά ήρθατε? Μόνο μια φορά νομίζω είχατε έρθει. Νομίζω έχω δύο φορές. Αλλά μία ήταν για αγωνιστικό. Με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που είχαμε κάνει τότε στην. Πάνω στη Καβαλιώτησα εδώ στο. Πώς το λέμε, ήταν πεδίο βολής ήταν αυτό. Ναι, ναι. Και κάποιοι κάτοικοι από την περιοχή ήταν τότε με την Κάμελ, είχαν την ευκαιρία να κάτσουν στη θέση του συνοδηγού και να δουν πώς νιώθει ένας συνοδηγός στη θέση του συνοδηγού με οδηγό τον Ιαβέργη και με ένα αγωνιστικό. Ήταν μια καλή εμπειρία, φαντάζομαι. Για μια άλλη περίπτωση, θυμάστε. Πάλι ήταν νομίζω μια αντίστοιχη ομιλία. Νομίζω μια αντίστοιχη ομιλία. Δεν τη θυμάμαι όμως και πολύ καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, να είσαι καλά μυαλά. Θα πούμε μέσα.